Με το μάθημα αυτό θα μελετήσουμε το επόμενο σύνολο γλωσσών και το τελευταίο στο χάρτη μας, που είναι το σύνολο των αποδεκτών γλωσσών. Το σύνολο δηλαδή των γλωσσών, οι οποίες βρίσκονται όπως βλέπεις αμέσως μετά τις αποφασίσιμες γλώσσες. Έχουμε τις αποφασίσιμες γλώσσες, εκεί μέσα περιλαμβάνονται και οι χωρίς φραζόμενα και οι κανονικές. Και έχουμε τώρα το σύνολο των αποδεκτών γλωσσών, όπως το χάρτη βέβαια θα έχεις παρατηρήσει ήδη, ότι ό,τι είναι από το αποφασίσιμο και μέσα χαρακτηρίζονται επιλύσιμες γλώσσες, ενώ ό,τι είναι από τις αποφασίσιμες και έξω χαρακτηρίζονται ότι είναι μη επιλύσιμες γλώσσες. Άρα τώρα αυτή η μετάβαση που θα κάνουμε σήμερα και θα βγούμε από τις αποφασίσιμες και θα πάμε στις αποδεκτές γλώσσες, είναι μια μετάβαση η οποία είναι ιδιαίτερη. Οπότε πάμε να τα δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Όπως θα δεις τώρα εδώ, αλλάζουμε επίπεδο και στο μάθημα, δηλαδή θα κάνουμε πιο δύσκολα πράγματα πια. Είναι πληροφορίες λοιπόν που παίζουμε από το 7 και πάνω, έτσι. Παρ' όλα αυτά, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, γιατί καλό θα είναι να τσιμπήσουμε κάνα μισό μόναδο από αυτά τις τελικές εξετάσεις, τα οποία βεβαίως τώρα από εδώ και πέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο ορισμός μιας αποδεκτής γλώσσας. Θα λέμε λοιπόν ότι μια μηχανή Turing αποδέχεται, λέει το λεκτικό, ή αλλιώς ή μη αποφασίζει ή αλλιώς αναγνωρίζει μια γλώσσα, αν για κάθε σύμβολο σειρά εισόδου W, όπως λέει εδώ, θα τερματίζει με έναν σχηματισμό, θα τερματίζει με έναν τυχαίο σχηματισμό στην ουσία, σου λέει εδώ, αν η σύμβολο σειρά ανήκει στη γλώσσα, και δεν τερματίζει αν η συμβολοσυρά δεν ανήκει στη γλώσσα, θα πέφτει σε βρόχο. Το σχήμα το οποίο θέλω έτσι να έχουμε στο μυαλό μας για μια αποδεκτή γλώσσα είναι το εξής. Έχω λοιπόν μια μηχανή, η οποία μηχανή Turing κάνει την εξής δουλειά. Λαμβάνει μια συμβολοσυρά εισόδου ως είσοδο. Αν η συμβολοσυρά εισόδου ανήκει στη γλώσσα, αν το W ανήκει σε L, στην L, τότε αυτή η μηχανή Turing θα τερματίζει. Απλά θα τερματίζει, ενώ αν η σύμβολο σειρά εισόδου δεν ανήκει στη γλώσσα, τότε αυτό το κάνουμε σχηματικά εμείς, έτσι, για μας είναι αυτό, δεν είναι συμβολισμός του ΕΑΠ, ότι πέφτει σε ατέρμονα βρόγχο, ότι δεν τερματίζει. Τώρα, αν για μια γλώσσα L υπάρχει μηχανή Turing που την ημι αποφασίζει, όπως λέγεται αυτή η δομή, τότε θα λέγεται Turing αποδεκτή ή θα λέγεται αλλιώς αναδρομικά απαριθμίσιμη, Turing απαριθμίσιμη ή αναγνωρίσιμη γλώσσα. Όλοι αυτοί είναι εναλλακτικοί ορισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από το ΕΑΠ. Συνεπώς, το επόμενο σύνολο γλωσσών που μελετάμε είναι το σύνολο των αποδεκτών γλωσσών, για τις οποίες υπάρχει μηχανή Turing που τις ημι αποφασίζει. Οπότε, με απλά λόγια, μια αποδεκτή γλώσσα θα έχει την ιδιότητα να τερματίζει μόνο αν η συμβολοσυρά εισόδου ανήκει στη γλώσσα, και για κάθε συμβολοσυρά που δεν ανήκει στη γλώσσα θα πρέπει υποχρεωτικά η μηχανή να μην τερματίζει, δηλαδή να πέφτει σε ατέρμονα βρόγχο. Τώρα, το νόημα αυτών των γλωσσών, γιατί θα πεις τώρα τι νόημα έχουν αυτές οι γλώσσες, έτσι. Δηλαδή θα παίρνουν συμβολοσυρά και δεν θα τερματίζουν, βεβαίως και θα κάνουν αυτή τη δουλειά, και θα δούμε στη συνέχεια με παραδείγματα τι νόημα έχουν αυτές οι γλώσσες, και θα δούμε κιόλας ότι αυτές οι γλώσσες που θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή θα έχουν μια μηχανή Turing που τις ημι αποφασίζει και δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτές, θα είναι οι περίφημες μη επιλύσιμες γλώσσες. Γλώσσες δηλαδή που δεν μπορεί να αποφασιστούν από ένα μηχανάκι. Τώρα, εδώ έχουμε και θεωρία. Κάθε Turing αποφασίσιμη γλώσσα είναι και Turing αποδεκτή γλώσσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τυχαίος ο συμβολισμός στο χάρτη που λέει ότι οι αποφασίσιμες γλώσσες τις βλέπεις ως υποσύνολο των αποδεκτών γλωσσών, έτσι. Στην πραγματικότητα είναι η σχέση υποσυνόλου αυτή. Όποια γλώσσα είναι αποφασίσιμη περιέχεται και μέσα στις αποδεκτές γλώσσες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα έχω αποδεικνύω αυτή τη στιγμή ότι αν μια γλώσσα είναι αποφασίσιμη, μα τι σημαίνει για μας αποφασίσιμη γλώσσα, σημαίνει ότι υπάρχει μια μηχανή Turing M, η οποία τι κάνει, αν η συμβολοσυρά ανήκει στη γλώσσα απαντάει yes, ενώ αν δεν ανήκει στη γλώσσα απαντάει no. Παίρνει λοιπόν σαν είσοδο ένα W και βγάζει έξω το yes ή no. Δείχνουμε λοιπόν ότι αν μια γλώσσα έχει μια τέτοια μηχανή, τότε θα έχει και μια τέτοια μηχανή για να είναι αποδεκτή. Ποια είναι η μηχανή της αποδεκτής γλώσσας? Μια μηχανή η οποία παίρνει σαν είσοδο ένα W και θα τερματίζει αν το W ανήκει στη γλώσσα και δεν θα τερματίζει αν το W δεν ανήκει στη γλώσσα. Τώρα, σε συνδυασμό με αυτά που μελετήσαμε στις κλειστότητες των γλωσσών, έχουμε το εξής. Έχουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή M
προκειμένου να κατασκευάσουμε τη μηχανή που χρειαζόμαστε, ας την πούμε μητώνος, για την κατασκευή της αποδεκτής γλώσσας. Δείτε λίγο την κατασκευή κατευθείαν σχηματικά πέρα από τα λεκτικά της απόδειξης. Κατασκευάζω μια μηχανή Turing λοιπόν μητώνος που θα μισοαποφασίζει τη γλώσσα. Και πώς θα την κατασκευάσω αυτή τη μητώνος? Θα παίρνει ένα W, αυτός είναι ο στόχος, και θα κάνει το εξής: θα τερματίζει αν η συμβολοσυρά ανήκει στη γλώσσα, και δεν θα τερματίζει αν η συμβολοσυρά δεν ανήκει στη γλώσσα. Δείτε λοιπόν πώς γίνεται αυτή η κατασκευή. Λέμε, τι θα κάνουμε εδώ? Ξέρω ότι η γλώσσα είναι αποφασίσιμη, άρα ξέρω ότι υπάρχει μια μηχανή M την οποία μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να κάνω τη δουλειά μου. Άρα μου έρχεται απ' έξω σαν είσοδο η συμβολοσυρά W. Τι κάνω λοιπόν εδώ? Παίρνω και περνάω την W σαν είσοδο στην M, και τώρα η M θα απαντήσει κανονικά, διότι η γλώσσα L είναι αποφασίσιμη, θα βγάλει yes or no. Άρα λοιπόν τώρα, άμα βγάλει yes or no, εγώ σαν μητώνος που είμαι θα το παρατηρήσω, και εφόσον λοιπόν βγάλει αυτό το yes, αυτό το οποίο πολύ απλά έχω την υποχρέωση να κάνω είναι να τερματίσω. Άρα λοιπόν θα τερματίσουμε αν η μη απαντήσει yes. Αν τώρα η συμβολοσυρά απαντήσει no, τότε αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι με κάποιον τεχνητό τρόπο να πέσουμε σε ατέρμονα βρόγχο. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου δύσκολο, να πέσουμε σε ατέρμονα βρόγχο. Υπάρχουν δύο κατασκευές οι οποίες προτείνονται. Η μία είναι, ας πούμε, να πηγαίνουμε την κεφαλή συνέχεια προς τα δεξιά. Άρα λοιπόν αυτό το σχηματάκι είναι το όραμα που πρέπει να βλέπουμε. Κατασκευάζω μια μητώνος έχοντας σαν δεδομένο μια μηχανή μη, και ιδού ένας τρόπος για να κατασκευάζουμε μια μηχανή που μισοαποφασίζει λοιπόν την γλώσσα L, εφόσον αυτή αποφασίζεται από κάποια μηχανή. Τώρα, όταν θα κατασκευάζουμε αυτά τα σχήματα, θα λέμε ότι κοίταξε να δεις, αυτή μισοαποφασίζει, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε μια μηχανή που θα δουλεύει έτσι. Δεν θα μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά εδώ, επειδή είναι πρώτη φορά, θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες και δες ότι αυτή εδώ η συγκεκριμένη μηχανή εδώ, είναι μια μηχανή μητώνος που συγκεκριμένα πάει και κάνει τη δουλειά ακριβώς όπως πρέπει. Δηλαδή, ξεκινάει καταρχάς να δουλεύει, με το καλημέρα θα τρέξει τη μηχανή M. Μην ξεχνάς ότι η M είναι μια ρουτίνα. Οπότε, πώς θα καταλαβαίνουμε εμείς αν η M απάντησε yes ή no? Πολύ απλά, ξέρουμε ότι αν απαντήσει yes, τερματίζει με αυτόν εδώ το σχηματισμό, και μάλιστα η κεφαλή βρίσκεται στην πρώτη δεξιότερη δίεση εφόσον δουλεύουμε με τους τυπικούς ορισμούς, και επίσης η κεφαλή θα βρίσκεται ακριβώς στη δεξιότερη δίεση του N εφόσον η μηχανή απαντήσει no. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω βάλει να τρέξει τη μηχανή M, έχει κάνει τη δουλειά, έχει γράψει δηλαδή yes ή no πάνω στην ταινία ανάλογα με το αν η συμβολοσυρά εισόδου ανήκει ή όχι στη γλώσσα. Και τώρα το μόνο που χρειάζεται να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πάω μία θέση αριστερά την κεφαλή. Να λοιπόν τι κάνει η μητώνος, πάει μία θέση αριστερά την κεφαλή και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει αν έχει το yes γράψει πάνω στην ταινία ή το no. Άρα λοιπόν τώρα τεχνικά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, γιατί αν έχει βγάλει yes η προηγούμενη μηχανή, το οποίο τώρα είναι κριτήριο ελέγχου σε μια μετάβαση, αν λοιπόν δω μπροστά μου το yes, τότε τι κάνω? Πάω και τερματίζω με κάποιο τρόπο. Δεν έχει σημασία το πού θα τερματίσω. Αυτή είναι μια τυχαία επιλογή μηχανής που βλέπεις εδώ. Τρέχω την ερδίες να πάει να μετακινήσει και την κεφαλή, να την πάει μια θέση δεξιά, και τερματίζει εκεί πέρα. Ενώ αντίθετα, αν η προηγούμενη μηχανή έχει απαντήσει no, τότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να πέσω σε ατέρμονα βρόγχο. Να λοιπόν ένα στημένος ατέρμονας βρόγχος πηγαίνει μία θέση δεξιά και μετά επαναλαμβάνει συνεχώς να μετακινεί την κεφαλή μία θέση δεξιά. Δες ότι είναι η υποχρεωτική μετάβαση στον εαυτό μου, οπότε θα πηγαίνω δεξιά, δεξιά, δεξιά. Και αυτό βεβαίως θα συμβαίνει επάπειρον, και θα συμβαίνει επάπειρον διότι, όπως ξέρουμε, στην κλασική μηχανή Turing την οποία δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, η ταινία είναι άπειρη προς τα δεξιά, οπότε θα συνεχίσει να μετακινεί την κεφαλή επάπειρον από εκεί που βρίσκεται. Προτείναμε λοιπόν την απόδειξη, η οποία απόδειξη θέλω να δεις ότι έγινε μέσω της κατασκευής μιας μηχανής. Έτσι γίνονται οι αποδείξεις. Δηλαδή, αν θέλω να αποδείξω ότι μια γλώσσα είναι αποφασίσιμη, πρέπει να φτιάξω μια μηχανή που την αποφασίζει. Αν θέλω να αποδείξω ότι μια γλώσσα είναι αποδεκτή, πρέπει να φτιάξω μια μηχανή Turing που την μισοαποφασίζει, όπως τα λέμε. Οπότε λοιπόν αυτό ακριβώς κάναμε εδώ. Φτιάξαμε μια μητώνος, πρώτα θεωρητικά με λογάκια, μετά τη φτιάξαμε λίγο τεχνικά για να δούμε ότι αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Έτσι, οπότε τώρα πάμε στο τι γράφουμε. Και πάμε και βλέπουμε ότι στην τυπική απόδειξη του θεωρήματος κατασκευάζουμε μια μηχανή Turing μητώνος, η οποία λέει η μη αποφασίζει τη γλώσσα ως εξής. Και εδώ αυτό που λέμε είναι ότι βάζουμε τη μη να τρέξει. Τρέχει λοιπόν τη μη,
Και αν η μία απαντήσει ναι, δηλαδή τερματίσει με το σχηματισμό δίες-γιές-δίες υπογράμμιση, τότε κημητόνος τερματίζει. Αν η μία από την άλλη μεριά απαντήσει όχι, δηλαδή τερματίσει με το σχηματισμό νο, τότε η μητόνος πέφτει σε ατέρμονα βρόχο και απλά δεν χρειάζεται να γράψουμε, ας πούμε, αυτό το παράδειγμα του χάρη, μπορούμε να το σβήσουμε και από την απόδειξη, με την έννοια ότι το να κατασκευάσει κάποιος ένα ατέρμονα βρόχο είναι κάτι το οποίο είναι τετριμένο. Άρα εδώ πέρα κιόλας θα έχουμε πολλές συμβάσεις στο γράψιμο αυτών των αποδείξεων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει έτσι να μελετήσουμε πολύ καλά τη θεωρία, γιατί εδώ πέρα μόλις ολοκληρώσαμε ένα θεώρημα βέβαια, ότι κάθε Turing αποφασίσιμη γλώσσα είναι και Turing αποδεκτή, διότι απλά προτείναμε τον τρόπο κατασκευής. Τον τρόπο κατασκευής της μηχανής που ημιαποφασίζει τη γλώσσα. Έτσι, το διάγραμμα ροής το δίνουμε εδώ καθαρά για λόγους έτσι, πλήρους κατανόησης. Στην πραγματικότητα η απόδειξη είναι μόνο αυτά τα λεκτικά τα οποία βλέπουμε εδώ. Ξαναλέω λοιπόν ότι για να αποδείξουμε ότι μια γλώσσα είναι αποδεκτή, απλά πρέπει να περιγράψουμε μια μηχανή η οποία ημιαποφασίζει τη γλώσσα. Τώρα, αφού ορίσαμε τι είναι η αποδεκτή γλώσσα, τώρα πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τον Κνουθ, ο οποίος Κνουθ βέβαια είναι ο περίφημος επιστήμονας της πληροφορικής, ο ισοδύναμος του Αϊνστάιν κατά πολλούς στο τομέα της πληροφορικής, ένας αλγόριθμος πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής. Έχει ορίσει λοιπόν ότι ο αλγόριθμος χαρακτηρίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, την ακρίβειά του, έτσι, τι σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει ότι τα βήματα πρέπει να είναι σαφή του αλγορίθμου και καθορισμένα πλήρως και να είναι απολύτως κατανοητό το τι γίνεται σε κάθε βήμα. Δεύτερον, μοναδικότητα, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου να είναι μοναδικά για κάθε είσοδο. Δεν μπορεί δηλαδή να προκύψουν διαφορετικά ενδιάμεσα αποτελέσματα για την ίδια είσοδο. Δεν μπορείς δηλαδή να παίρνεις κάποιες αυθαίρετες επιλογές. Εφόσον τρέχεις έναν αλγόριθμο με μια συγκεκριμένη είσοδο, θα πρέπει υποχρεωτικά τα βήματα τα οποία εκτελούνται από τον αλγόριθμο να είναι πάντα τα ίδια. Μετά, τρίτο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν αλγόριθμο, είναι ο αριθμός των βημάτων. Πρέπει να είναι, λέει, πεπερασμένα. Δηλαδή πρέπει ο αλγόριθμος κάποια στιγμή να τελειώνει, έστω και μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Άρα δηλαδή για να είναι κάτι αλγόριθμος θα πρέπει κάποτε να τελειώνει. Και εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση πολύ σημαντική για τη συνέχεια του μαθήματος. Όταν λέμε κάποτε να τελειώνει, έχει πάψει να μας ενδιαφέρει στην ενότητα αυτή, την πέμπτη ενότητα, η έννοια του χρόνου. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει το πότε να τελειώνει, μας ενδιαφέρει απλά να τελειώνει. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα μελετήσουμε στην έκτη ενότητα του μαθήματος, όπως είναι το πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτή, το πρόβλημα το TSP. Στην πραγματικότητα, εκεί θα δούμε ότι υπάρχει αλγόριθμος που το λύνει και ο χρόνος του αλγορίθμου αυτού είναι ανάλογος του νη παραγοντικό. Οπότε τώρα, αν θέλουμε να υπολογίσουμε τη λύση σε ένα πρόβλημα όπου το νη είναι 52, για παράδειγμα, αν θέλουμε να στήσουμε ένα περίπατο του περιοδεύοντος πολιτή στις 52 πρωτεύουσες νομών της Ελλάδος, τότε, έτσι και το υπολογίσουμε αυτό στην κομπιουτεράκι μας, πόσο κάνει το 52 παραγωγικό, έτσι δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, νομίζω είναι γύρω στο 10 στην 60. Και αυτός ο αριθμός, ο 10 στην 60, είναι ένας πραγματικά τεράστιος αριθμός. Είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι περίπου ίσος με τα μόρια του γαλαξία μας. Τα μόρια του γαλαξία είναι περίπου τόσα. Οπότε σημαίνει ότι αυτός ο αλγόριθμος που υπάρχει για το TSP είναι πραγματικά ένας άχρηστος αλγόριθμος. Είναι ένας άχρηστος αλγόριθμος γιατί θέλει απίθμενο χρόνο για να υπολογιστεί. Στην πραγματικότητα αυτός ο χρόνος είναι εξωπραγματικός. Προσέξτε, για μας ακόμα και αυτός ο χρόνος είναι αποδεκτός χρόνος. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί ακόμα και αυτός ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Άρα λοιπόν για μας δεν τίθεται πλέον το θέμα του χρόνου. Είναι σαν να το έχουμε λύσει το θέμα του χρόνου, έτσι. Οπότε λοιπόν, αν ένα πρόγραμμα τερματίζει έστω και μετά από απαράδεκτα πολύ χρόνο, για μας αυτός ο χρόνος θα είναι αποδεκτός και ο αριθμός βημάτων θα θεωρείται πεπερασμένος. Τώρα, ένα αντιπαράδειγμα, έτσι για να το καταλάβουμε αυτό καλά, είναι το πρόγραμμα που υπολογίζει τα ψηφία του π, αν έχεις ακούσει ποτέ, έτσι. Το πρόγραμμα που υπολογίζει τα ψηφία του π, επειδή τρέχει συνεχώς και παράγει συνεχώς ακόμα καινούργια, ακόμα καινούργια, ακόμα καινούργια ψηφία του π, δεν θα τελειώσει ποτέ. Οπότε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο τρέχουν εκεί στο MIT αυτόν τον καιρό, και παράγει ψηφία του π, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι αλγόριθμος. Προσοχή. Μετά, τέταρτο σημείο του ορισμού του αλγορίθμου, το κριτήριο της γενικότητας. Γενικότητα. Ο αλγόριθμος πρέπει να λειτουργεί για όλες τις εισόδους ενός συγκεκριμένου τύπου. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ο αλγόριθμος θα πρέπει να δουλεύει, για παράδειγμα, για όλους τους ακεραίους.
όπως τη C, ας πούμε, έχεις πρόγραμμα που δουλεύει για όλους τους ακέραιους από ένα πεδίο, έτσι από το 0, ας πούμε, μέχρι το 32.768. Μετά, επίσης, πέμπτο σημείο του ορισμού του αλγορίθμου είναι ότι ο αλγόριθμος πρέπει να παίρνει κάποια είσοδο και να παράγει μια μοναδική έξοδο για κάθε είσοδο. Οπότε εδώ παρατηρούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η μηχανή Turing πληρεί όλα τα κριτήρια του ορισμού ενός αλγορίθμου. Πράγματι λοιπόν η μηχανή Turing χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, τα βήματα είναι σαφώς καθορισμένα, είναι οι μηχανές που τρέχουν σε κάθε βήμα. Επίσης για κάθε είσοδο τρέχουν με μοναδικό τρόπο η μηχανή Turing, γιατί είναι δετερμινιστική. Επίσης ο αριθμός βημάτων είναι πεπερασμένος, η μηχανή Turing, η οποία είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι υπολογίζει συναρτήσεις ή ότι αποφασίζει γλώσσες, κάποτε τερμάτιζε πάντα, όχι όμως η μηχανή που είδαμε σήμερα, η οποία ενδέχεται να πέφτει σε ατέρμονα βρόγχο. Επίσης έχουμε ότι η μηχανή Turing λειτουργεί για όλες τις εισόδους ενός συγκεκριμένου αλφαβήτου και επίσης παίρνει μια συγκεκριμένη είσοδο και παράγει κάποια έξοδο. Οπότε λοιπόν αυτή τώρα είναι η περίφημη θέση των Church-Turing, ότι η μηχανή Turing είναι το συνώνυμο της έννοιας αλγόριθμος. Στην πραγματικότητα είναι το μαθηματικό ισοδύναμο της έννοιας αλγόριθμος. Δηλαδή αν θέλαμε να ορίσουμε τι είναι αλγόριθμος με μαθηματικό τρόπο, αυτό ορίζεται ότι είναι η μηχανή Turing. Επίσης, η ισοδύναμη έννοια του αλγορίθμου είναι και η έννοια ενός προγράμματος που λειτουργεί σωστά, παραδείγματος χάρη σε γλώσσα C. Άρα τώρα για τα επόμενα, όταν θα λέμε μηχανή Turing, θα εννοούμε αλγόριθμος και θα εννοούμε και πρόγραμμα. Αυτές είναι συνώνυμες έννοιες. Η μηχανή Turing είναι το συνώνυμο του προγράμματος και αυτό με τη σειρά του είναι συνώνυμο της έννοιας αλγόριθμος. Τώρα, προσοχή, ένας αλγόριθμος τερματίζει πάντα. Άρα αλγόριθμοι είναι οι μηχανές Turing που υπολογίζουν συναρτήσεις ή αποφασίζουν γλώσσες. Όχι οι μηχανές Turing που αποδέχονται γλώσσες, όχι οι μηχανές Turing που δεν λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, οι μηχανές Turing οι οποίες κρεμάνε, έτσι, αυτές που βγαίνουν αριστερά από το αριστερότερο άκρο της ταινίας. Τώρα, η μηχανή Turing λοιπόν είναι το συνώνυμο της έννοιας αλγόριθμος και λέγεται αυτή θέση των Church-Turing λοιπόν. Και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Τι σημαίνει υπολογιστικό μοντέλο? Υπολογιστικό μοντέλο, για παράδειγμα, ήταν το δετερμινιστικό αυτόματο. Είναι ένα μοντέλο υπολογισμού. Είναι ένας τρόπος να παίρνουμε μια απόφαση. Οπότε λοιπόν το αυτόματο στίβαση είναι ένα μοντέλο υπολογισμού. Ποιο είναι το ισχυρότερο μοντέλο υπολογισμού από αυτά που έχουμε μάθει εμείς, από αυτά τα τρία που έχουμε μάθει? Είναι βεβαίως η μηχανή Turing. Διότι είδαμε ότι η μηχανή Turing υπολογίζει πράγματα που δεν μπορεί να τα υπολογίσει το αυτόματο στίβαση. Υπολογίζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να υπολογίσει το δετερμινιστικό αυτόματο. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί βεβαίως έτσι δεκάδες πράγματα στη βιβλιογραφία σαν εναλλακτικά μοντέλα υπολογισμού. Τώρα, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάτι ισχυρότερο από τη μηχανή Turing. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί κάποιο πρόβλημα που να μην λύνεται από τη μηχανή Turing και να λύνεται από κάποιο άλλο υπολογιστικό μοντέλο από αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη βιβλιογραφία. Για τον λόγο αυτό, η θέση των Church-Turing διατυπώνει ότι δεν θα βρεθεί και κάποιο ισχυρότερο μοντέλο από τη μηχανή Turing ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και αν προταθεί, δεν θα είναι ποτέ ισχυρότερο από τη μηχανή Turing, με την έννοια ότι το άλλο μοντέλο θα υπολογίζει κάτι που η μηχανή Turing δεν μπορεί να το υπολογίσει. Αυτό είναι εικασία, ωστόσο. Δεν έχει αποδειχθεί με μαθηματικό τρόπο ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι ισχυρότερο. Και βεβαίως έτσι και καταρριφθεί η θέση των Church-Turing, η οποία κρατά ήδη 60 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, τότε θα οδηγήσει σε καινούργια υπολογιστικά μοντέλα, θα οδηγήσει πιθανότατα και θα απαιτήσει κάτι τέτοιο να αρθούν και βασικοί περιορισμοί των μαθηματικών που ήδη υπάρχουν. Οπότε λοιπόν η θέση του Church και Turing λέει ότι η μηχανή Turing είναι το ισχυρότερο μοντέλο υπολογισμού που υπάρχει, οτιδήποτε μπορεί να υπολογιστεί από κάποια μηχανή μπορεί να υπολογιστεί και από μια ισοδύναμη μηχανή Turing. Το κρατάμε λοιπόν αυτό και τώρα στη συνέχεια του μαθήματος, όταν θα λέμε μηχανή Turing, θα λέμε επίσης ότι είναι το ισοδύναμο της έννοιας αλγόριθμος, τα ισοδύναμο θα λέμε ότι είναι ένα πρόγραμμα. Τώρα πάμε να μελετήσουμε δύο προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά να γίνουν πλήρως κατανοητά, έτσι. Θεωρούμε τα εξής δύο υπολογιστικά προβλήματα, τα δύο προβλήματα δηλαδή των υπολογιστών. Πρώτο πρόβλημα, η είσοδος, ο κώδικας ενός προγράμματος σε γλώσσα C. Αυτομάτως οραματίζεσαι τι γίνεται εδώ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μία μηχανή, προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο σαν είσοδο θα παίρνει ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C. Ένα κώδικα δηλαδή. Αυτός ο κώδικας μπορεί να έχει 10 γραμμές, μπορεί να έχει 1000 γραμμές, μπορεί να έχει μισό εκατομμύριο γραμμές. Έτσι. Τώρα, οποιοδήποτε λοιπόν
κώδικα σε γλώσσα C, εμείς θα λάβουμε σαν είσοδο. Η ερώτηση η οποία τίθεται είναι η εξής. Θέλω να απαντιέτε ναι ή όχι, έτσι, με βάση το γεγονός αν το πρόγραμμα το οποίο λαμβάνουμε ως είσοδο είναι συντακτικά ορθό. Αν σέβεται δηλαδή τους κανόνες συντακτικού στη γλώσσα C. Έχει ερωτηματικό μετά από κάθε εντολή, το if έχει γραφτεί με την παρένθεσή του κτλ. Κτλ. Τώρα, ερώτηση. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί? Βεβαίως και έχει λυθεί, είναι η απάντηση. Μπορούμε να πάρουμε ένα κώδικα και να ελέγξουμε αν είναι συντακτικά ορθό. Και αυτή είναι ακριβώς η διαδικασία που κάνει ο μεταγλωτιστής. Έχετε γράψει προγράμματα σε γλώσσα C και έχετε εκτελέσει τη διαδικασία της μεταγλώτισης. Οπότε λοιπόν έχει κάτσει κάποιος και έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα που υλοποιεί αυτή τη διαδικασία. Αυτό το πρόγραμμα, έτσι, αυτό το πρόγραμμα που υλοποιεί αυτή τη διαδικασία είναι αυτό το M, είναι λοιπόν ο γνωστός μας μεταγλωτιστής. Ο μεταγλωτιστής λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένας αλγόριθμος και τελείως ισοδύναμα πλέον. Είναι μια μηχανή Turing η οποία λαμβάνει σαν είσοδο ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C και παράγει ναι ή όχι ανάλογα με το αν το πρόγραμμα είναι συντακτικά ορθό. Τώρα, οτιδήποτε μπορεί να λυθεί ή έχει λυθεί ήδη θα λέμε ότι είναι επιλύσιμο πρόβλημα. Και βλέπετε προηγουμένως ότι στα πλαίσια της διαταραχής είπαμε ότι υπάρχει μηχανή Turing που κάνει αυτή τη δουλειά. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι υπολογίσιμο, υπάρχει μηχανή Turing που το υπολογίζει. Αυτό στην ουσία μας είπε η θέση των Church και Turing. Τώρα, πάμε στο πρόβλημα 2, το οποίο έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον. Είσοδος λοιπόν, ο κώδικας ενός προγράμματος σε γλώσσα C και επίσης μία είσοδος του συγκεκριμένου προγράμματος σε γλώσσα C. Φαντάσου ένα απλό παράδειγμα, Φαντάσου ότι έχεις κάτσει και έχεις γράψει σε γλώσσα C ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει ταξινόμηση. Έχεις φτιάξει για παράδειγμα την bubble sort σε γλώσσα C. Επίσης έχεις αυτό τον κώδικα, τον έχεις γραμμένο σε ένα χαρτί και επίσης βάζεις και μία είσοδο, για παράδειγμα μία ακολουθία κεραίων προς ταξινόμηση, έτσι, τους αριθμούς 1, 3, 5, 2, 4. Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής, ότι θα θέλουμε να απαντάμε ναι ή όχι με μία μηχανή ανάλογα με το αν το πρόγραμμα τερματίζει με τη συγκεκριμένη είσοδο. Προσοχή τώρα, δηλαδή αν τερματίζει, αν λειτουργεί σωστά εντός εισαγωγικών. Οπότε τώρα, όχι βέβαια μόνο για το πρόβλημα της ταξινόμησης. Φαντάζομαι ότι αν είχες ένα κωδικάκι που κάνει ταξινόμηση, θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πολύ εύκολα αν δουλεύει σωστά ή όχι. Στην πραγματικότητα, για οποιοδήποτε πρόγραμμα και για οποιαδήποτε είσοδο, να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε αν το πρόγραμμα με αυτή την είσοδο τερματίζει. Υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, και όταν λέμε υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, εννοούμε σαν το μεταγλωτιστή, έτσι. Δηλαδή, πόσο μεταγλωτιστή του πατά το κλικ και απαντά ναι ή όχι. Τελείως αντίστοιχα, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνει την εξής δουλειά. Θα λαμβάνει το πρόγραμμα και την είσοδο του προγράμματος και θα απαντά με ναι ή όχι ανάλογα με το αν το πρόγραμμα αυτό τερματίζει με τη συγκεκριμένη είσοδο. Η απάντηση τώρα είναι, και αυτό βέβαια θα το αποδείξουμε μαθηματικά στη συνέχεια του μαθήματος, θα αποδείξουμε ότι για το πρόβλημα αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτιάξουμε μια μηχανή Turing που να το λύνει. Δεν θα υπάρξει ποτέ αλγόριθμος ο οποίος να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην πραγματικότητα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι το περίφημο πρόβλημα του τερματισμού, το περίφημο πρόβλημα του halting, όπως θα το ορίσουμε στη συνέχεια του μαθήματος, το καλύτερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Είναι, τι μπορούμε να κάνουμε, λαμβάνω τον κώδικα σε γλώσσα C και μία είσοδος, και το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω να τρέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι. Τρέχω λοιπόν το πρόγραμμα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Τρέχω λοιπόν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τρέχει και εγώ το κοιτάω. Αν το πρόγραμμα αυτό κάποια στιγμή τερματίσει, και όταν λέω κάποια στιγμή, έτσι έχει μεγάλη σημασία, ότι αυτό το κάποια στιγμή σημαίνει οποιαδήποτε στιγμή, μετά και από 3.000 εκατομμύρια χρόνια. Αν λοιπόν αυτό το πρόγραμμα κάποια στιγμή τερματίσει, εγώ θα το καταλάβω και θα το βγάλω έξω σε απάντηση. Αν το πρόγραμμα όμως δεν τερματίζει, τότε και εγώ που κάθομαι και το κοιτάω, απλά θα πέσω σε ατέρμονα βρόχο. Θα περιμένω να τερματίσει. Το σημαντικό δηλαδή είναι ότι ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω όταν τρέχω ένα πρόγραμμα, αν αυτό το πρόγραμμα έχει πέσει σε ένα τέρμονα βρόγχο ή απλά έτσι πρόκειται να τερματίσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα μη επιλύσιμο πρόβλημα και θα αποδείξουμε μαθηματικά ότι δεν υπάρχει ποτέ ενδεχόμενο να φτιαχτεί μια μηχανή η οποία να αποφασίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπροστά μας βλέπουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι αποφασίσιμο, επιλύσιμο
Γιατί είναι επιλύσιμο, γιατί υπάρχει αλγόριθμος που το λύνει και το ξέρουμε. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι επιλύσιμο και θα δείξουμε κιόλας ότι είναι αποδεκτή γλώσσα, ότι είναι αποδεκτό πρόβλημα. Αλλά πώς θα αποδείξουμε ότι είναι αποδεκτό? Να ο τρόπος. Το αποδείξαμε ήδη. Τρέχουμε το πρόγραμμα σε γλώσσα C και αν κάποια στιγμή τερματίζει, θα τερματίσουμε κι εμείς. Αν δεν τερματίζει, και εμείς δεν θα τερματίσουμε ποτέ. Οπότε λοιπόν, να τα δύο προβλήματα τα οποία θέλω οπωσδήποτε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, έτσι. Στη συνέχεια όλα αυτά θα τα ορίσουμε με αυστηρό, τυπικό, μαθηματικό τρόπο και βεβαίως η απόδειξη την οποία είπαμε μόλις λεκτικά, δηλαδή ότι το δεύτερο πρόβλημα είναι ένα μη επιλύσιμο πρόβλημα, θα το διατυπώνουμε με τους